Ο τίτλος του σημερινού νομοσχεδίου που χαρακτηρίζει ως δίκαιη τη μετάβαση των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης σε μια άλλη οικονομική και παραγωγική βάση, ο τίτλος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Καμία. Εδώ να πούμε βέβαια ότι αυτή η μετάβαση ήδη ξεκίνησε και μάλιστα αναμένεται να ολοκληρωθεί και σύντομα το επόμενο διάστημα. Πρόκειται όμως για μια μετάβαση των επιχειρηματικών ομίλων της πράσινης ενέργειας. Πρόκειται για τη γρήγορη μετάβαση αυτών των πράσινων αρπακτικών σε ένα καινούργιο πεδίο επενδύσεων, το οποίο τους υπόσχεται μεγάλα, τεράστια επιχειρηματικά κέρδη. Και δεν είναι μόνο ότι αυτή η κερδοφόρα μετάβαση των ομίλων στις πράσινες business γίνεται με την ολόπλευρη και αμέριστη βοήθεια του ίδιου του αστικού κράτους. Αυτή ακριβώς είναι βέβαια και η ουσία όλου του νομοσχεδίου, του σημερινού. Και να μην ξεχνάμε επίσης και εκείνα τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα μισά από τα οποία και παραπάνω πάλι στις πράσινες τσέπες του κεφαλαίου θα καταλήξουν. Είναι και κάτι επιπλέον ακόμα. Είναι και το ότι αυτά τα μεγάλα επιχειρηματικά κέρδη θα συσσωρεύονται και με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, παρακαλώ. Με Κίνα, τα λογής-λογής πράσινα τέλη, με τα οποία χαρατσώνει τα λαϊκά νοικοκυριά το ίδιο το κράτος. Την ίδια στιγμή, ταυτόχρονα, στην περιοχή της Κοζάνης, της Φλόρινας και της Μεγαλόπολης, γίνεται και μια άλλη μετάβαση. Η μετάβαση των χιλιάδων εργαζόμενων στην και γύρω από την λιγνητική ηλεκτροπαραγωγή, η μετάβαση των λαϊκών νοικοκυριών αυτών των περιοχών μαζί με τους μικρομαγαζάτορες και τους αυτοαποσχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες. Η μετάβαση όλων αυτών όμως δεν έχει προορισμό τα κέρδη, αλλά το σκληρό κόσμο της ανεργίας, της ανέχειας, της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας. Ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας μίλησε για 20.000 επιπλέον ανέργους και για 1,5 δις χαμένο εισόδημα. Μαζί τους και όλος ο υπόλοιπος ελληνικός λαός που ζει ήδη και αυτός τη δική του μετάβαση στο δύσκολο κόσμο της ενεργειακής φτώχειας με το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι δυνατόν όλο αυτό να το αποκαλείς δίκαιη μετάβαση? Πρόκειται για μια απολύτως ταξική μετάβαση. Και επειδή είναι ταξική, ακριβώς γι' αυτό είναι και πέρα για πέρα άδικη για το λαό. Το δίκαιη που λέτε δεν αφορά λοιπόν το λαό, αλλά τη δίκαιη μοιρασιά μάλλον ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους όλης αυτής της μεγάλης πίτας των 7 δισεκατομμυρίων, τα οποία φέρνει μαζί της αυτή η αναπτυξιακή μετάβαση. Δίκαιη τώρα, εντάξει, όσο μπορεί να γίνει δίκαιη μια τέτοια μοιρασιά, καθώς όλοι ξέρουν πόσο άγρια τσακώνονται οι λύκοι και τα τσακάλια για τη λία τους. Και τι νομίζετε δηλαδή εκεί στην κυβέρνηση, ότι επειδή θυμηθήκατε τώρα με την απολιγνητοποίηση να ξανασερβίρετε εκείνο το παλιό κάλπικο σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ περί δίκαιης ανάπτυξης, ότι θα το χάψει ο λαός? Μα η ίδια η πραγματικότητα, η πεισματάρα, δείχνει κάθε μέρα ότι ποτέ και πουθενά δεν μπορεί μια καπιταλιστική ανάπτυξη να είναι δίκαιη, για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Ανάπτυξη καπιταλιστική σημαίνει μόνο ανάπτυξη κερδών και αυτό δεν μπορεί να γίνει, ξέρετε, χωρίς την εκμετάλλευση των εργαζομένων και όλου του λαού. Έρχεστε λοιπόν τώρα εδώ όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και από κοντά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, και παρουσιάζεται αυτή τη μετάβαση της απολιγνητοποίησης ως μια περίπου φυσική, υποχρεωτική διαδικασία για τη σωτηρία δήθεν του περιβάλλοντος. Αντί να πείτε την αλήθεια, ότι δηλαδή αποτελεί εξειδίκευση και εφαρμογή της κεντρικής πολιτικής επιλογής του κεφαλαίου για να βρει διέξοδο κερδοφορίας. Θα μιλήσουμε όμως παρακάτω γι' αυτό. Γιατί όμως παρουσιάζετε την πραγματικότητα αντεστραμμένη? Τι προσπαθείτε να κρύψετε όλοι σας? Καταρχάς τις δικές σας ευθύνες. Γιατί έχετε τεράστιες ευθύνες. Όλοι εσείς και τα κόμματά σας που εδώ και 30 τουλάχιστον χρόνια συμφωνήσατε, στηρίξατε και εφαρμόσατε πιστά
την πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης στην ενέργεια, όπως και αυτή σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή λοιπόν η κοινή σας πολιτική γραμμή στην ενέργεια είναι που οδήγησε στη ΔΕΗ ΑΕ και στα υπόλοιπα ιδιωτικά παράσιτα εταιρείες της ηλεκτρικής ενέργειας με το πανάκριβο για το λαό ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτή η πολιτική σας είναι που αποτελεί και τώρα τη μήτρα για τις σημερινές αρνητικές και πάλι αρνητικές για το λαό εξελίξεις, τις οποίες φέρνει η απολιγνητοποίηση. Και όσο και αν προσπαθείτε να χρυσώσετε ή μάλλον να πρασινίσετε το χάπι της απολιγνητοποίησης με πράσινη ανάπτυξη και άλλα τέτοια πράσινα άλογα, το δηλητήριο που δίνετε στο λαό, ό,τι και να κάνετε, μέλη πάντως δεν μπορείτε να το κάνετε. Και όσες ενεργειακές κοινότητες, και αν προβάλλετε εσείς εκεί του ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι άλλοι δήθεν εναλλακτικοί, ενεργειακές κοινότητες σε ποιο γαλαξία αλήθεια, μήπως τον ανύπαρκτο γαλαξία του ανθρώπινου καπιταλισμού, το κάνετε μόνο και μόνο για να γίνει ο λαός συνένοχος στην ίδια του τη σφαγή, με το να γίνει έμπορος ενέργειας, όπως λέτε, και πού παρακαλώ, δίπλα και ανάμεσα στους μεγαλοκαρχαρίες της ενέργειας. Ας γυρίσουμε όμως και ας σκεφτούμε λίγο πιο βαθιά για τις πράσινες επιλογές και τα πράσινα προγράμματα του κεφαλαίου. Πώς εξηγείται λοιπόν όλος αυτός ο ξαφνικός έρωτας και το φλογερό ενδιαφέρον των καπιταλιστών για το περιβάλλον? Τι πάθανε ξαφνικά? Μήπως κάποια κρίση συνείδησης για τις ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές καταστροφές που προκάλεσαν και εξακολουθούν να προκαλούν αυτοί και το σύστημά τους, καίγοντας δάση, καταστρέφοντας λίμνες, ποτάμια και ωκεανούς για τα κέρδη τους? Τίποτα τέτοιο. Αυτά άλλωστε ξέρουν μια χαρά να τα τακτοποιούν με κάτι μικιό που στείνουν, όπως έκαναν από τους πρώτους μάλιστα οι Έλληνες εφοπλιστές με μια τέτοια ΜΚΟ για τη σωτηρία, είπαν, της θάλασσας. Ποιοι? Οι μεγαλύτεροι ρυπαντές της. Να το πούμε καθαρά εδώ. Όλος αυτός ο πράσινος ίστρος των καπιταλιστών δεν είναι ούτε ανέτιος, ούτε μόνο θεωρητικός. Στην πραγματικότητα όλο αυτό το πράσινο αφήγημα αποτελεί ένα βολικότατο πρόσχημα και μια εξαιρετική δικαιολογία των καπιταλιστών. Προσοχή όμως. Με τη νέα πράσινη συμφωνία δεν επιχειρείται καμιά διάσωση του περιβάλλοντος, για το οποίο, όπως βλέπουμε κάθε μέρα, οι ίδιοι οι καπιταλιστές και το κράτος τους δεν δίνουν διάρα τσακιστή. Με τη νέα πράσινη συμφωνία επιχειρείται με μια γιγαντιαίων διαστάσεων επιχείρηση χρηματοδότηση η διαχείριση ενός άλλου προβλήματος, του προβλήματος της υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου διεθνώς και στη χώρα μας. Αυτό υπηρετεί και η εκλογή Biden στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο υπηρετεί και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Το ίδιο υπηρετεί φυσικά και η πολιτική όλων σας στη χώρα μας, που προωθείτε και υμνείτε αυτό το σχέδιο. Με λίγα λόγια, το σημερινό Green Deal προσπαθεί να διαχειριστεί το ίδιο πρόβλημα με αυτό που επιχείρησε να αντιμετωπίσει το προηγούμενο New Deal έναν αιώνα πιο πριν. Το πρόβλημα της υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου. Αφού σε πολλούς κλάδους της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομίας λιμνάζουν κεφάλαια που δεν μπορούν να επενδυθούν κερδοφόρα και μας οδηγούν στις κρίσεις του 8, του 20 κτλ. Και για να δημιουργηθούν, βλέπετε, νέες ευκαιρίες, να διαμορφωθεί πεδίο κερδοφόρο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να απαξιωθεί, να καταστραφεί ένα τμήμα του υπάρχοντος κεφαλαίου. Λοιπόν, αυτόν ακριβώς το στόχο υπηρετεί σήμερα το κλείσιμο των λιγνητικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, όπως και η απόσυρση των αεροπλάνων και όλων των οχημάτων που κινούνται με τα παραδοσιακά καύσιμα, δηλαδή τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Γι' αυτό και παρά τις κοκορομαχίες σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, διαγωνίζεστε και ανταγωνίζεστε μεταξύ σας για το ποιος μπορεί καλύτερα, ταχύτερα, αποτελεσματικότερα να προχωρήσει την απολιγνητοποίηση, για την οποία και συμφωνείτε απόλυτα. Άλλοι μεν, όπως η Νέα Δημοκρατία, θέλετε να γίνει στα γρήγορα, και άλλοι, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέλετε να γίνει λιγότερο βία, πιο προσεκτικά, με περισσότερη κοινωνική συνένεση. Στην ποδιά του κεφαλαίου, λοιπόν, βλέπουμε να σφάζονται παλικάρια και να μαλώνουν κόμματα
για το ποιος μπορεί να αποτελειώσει μια ώρα αρχίτερα τη λιγνητοπαραγωγή, προκειμένου να βρουν επενδυτικό χώρο οι όμιλοι των ΑΠΕ για να έχουν πολλαπλάσια κέρδη εγγυημένα, όπως είπαμε, από το κράτος. Για να το περάσετε όμως όλο αυτό στο λαό, χρειάζεστε και επιχειρήματα. Και εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, επικαλείστε όλοι σας και το υψηλό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από το λιγνίτι. Για σταθείτε όμως. Όλοι σας γνωρίζετε ότι ο λιγνίτης που αφθονεί στη χώρα μας και είναι και μάλιστα και εξαιρετικής ποιότητας, ότι ο λιγνίτης παράγει ρεύμα πολύ φθηνά, με ένα φυσικό κόστος 3-4 φορές μικρότερο από τις ΑΠΕ. Τότε λοιπόν πώς αυτός εμφανίζεται πιο ακριβώς? Μα επειδή τον φορτώνεται με τα υπέρογκα τέλη ρήπων, το φορτώνεται με το κόστος του διοξίδιου του άνθρακα, το οποίο μάλιστα κόστος το υπολογίζεται εντελώς αυθαίρετα και σε εκείνο πάντα το επίπεδο που χρειάζεται, ώστε να φαίνεται ασύμφορη η λιγνητοπαραγωγή. Πρόκειται για τα γνωστά, πανάκριβα, πράσινα τέλη που πληρώνει ο λαός με τους λογαριασμούς ρεύματος και τα οποία φυσικά ενθυλακώνουν τα πράσινα αρπακτικά της ενέργειας. Όσοι λοιπόν επικαλείστε το αυξημένο κόστος της λιγνητικής παραγωγής, κρύβεται ότι αυτό το κόστος είναι απολύτως τεχνητό και ότι αυτό εκτοξεύεται μέσα από το εμπόριο ρήπων και τα αυξανόμενα όρια διοξιδίου του άνθρακα που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους διεθνείς ανταγωνισμούς που λισομανούν. Κρύβεται όμως και κάτι άλλο. Κρύβεται ότι σήμερα, με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, η παραγωγή ηλεκτρισμού από το λιγνίτι μπορεί και να αφήνει ένα ελάχιστο μόνο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ταυτόχρονα να έχει και μικρό κόστος παραγωγής. Τέτοια περίπτωση ακριβώς αποτελεί ίσως η πιο υπερσύγχρονη μονάδα στην Ευρώπη, ο ΑΕΣ Πτολεμαΐδας 5, αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, ο οποίος τελειώνει ως ονούπο, ο οποίος πληρώθηκε με χρήματα του λαού και ο οποίος με τη λεγόμενη μετάβαση της απολιγνητοποίησης από το 2028 και μετά οδηγείται κατά πάσα πιθανότητα στην αλλαγή χρήσης καυσίμου, σε κάθε περίπτωση όμως εισαγόμενου. Κάτι βέβαια που, όπως καταλαβαίνετε, αυξάνει κατακόρυφα και την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας. Όσο για τα επιχειρήματά σας περί της προστασίας του περιβάλλοντος, που όντως χρειάζεται προστασία διαρκή και φροντίδα συνεχή, είναι επιχειρήματα τα δικά σας βαθιά υποκριτικά. Και δεν είναι μόνο ότι αυτά είναι αταξικά, ώστε να πιάνονται και να εγκλωβίζονται στα δίχτυα τους ζωντανές λαϊκές δυνάμεις που έχουν μια αληθινή έγνοια για το περιβάλλον. Είναι και απατηλά, αφού λένε ότι η σωτηρία του περιβάλλοντος περνάει μέσα από την καπιταλιστική ανάπτυξη, την πράσινη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Η καπιταλιστική ανάπτυξη, όποια και να είναι, μόνο το περιβάλλον δεν προστατεύει. Και θέλει εδώ, ξέρετε, πολύ θράσος αλήθεια να εμφανίζεις την καρκινογόνα καύση των σκουπιδιών ως μια φιλοπεριβαλλοντική τάχα πράσινη πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων. Και θέλει ακόμα μεγαλύτερο θράσος αυτήν την καρκινογόνα καύση των σκουπιδιών να την προορίζεται για ποιους αλήθεια? Να την προορίζεται για το λαό της Δυτικής Μακεδονίας ως εναλλακτική πρόταση στην καύση του λιγνίτη. Και όλο αυτό να το προβάλλεται στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος, κάνοντας και κηρύγματα εδώ περιβαλλοντικά. Και εκεί που το θράσος σας γίνεται πραγματικά απίθμενο είναι όταν ετοιμάζεστε να λειτουργήσετε, πάλι στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης, χωματερή αμιάντου. Ναι, χωματερή αμιάντου. Πού παρακαλώ? Στο ζιδάνι, στα σέρβια της Κοζάνης, στις όχθες δηλαδή της λίμνης Πολυθήτου. Αυτό το λέτε προστασία του περιβάλλοντος? Μας δουλεύετε? Αυτή είναι όμως η πράσινη σας ανάπτυξη. Μαύρη και άραχνη και πολύ πολύ επικίνδυνη. Η πράσινη ανάπτυξη όμως θέλει και άλλα τέτοια. Θέλει χώρο, πολύ χώρο, για να αναπτύσσονται τα μεγάλα
φωτοβολταϊκά πάρκα στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη και μάλιστα σε γη υψηλής αγροτικής παραγωγικότητας, καταστρέφοντάς την στην ουσία. Και γι' αυτό χρειάζονται μεταβολές στις χρήσεις γης. Και το σημερινό νομοσχέδιο περιέχει πάρα πολλές διατάξεις πολεοδομικές και χρήσεων γης για τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα των ζωνών απολιγνητοποίησης. Παραχωρείται μάλιστα και σε μια ιδιωτική πολυμετοχική εταιρεία, όπως είναι πια η ΔΕΗ ΑΕ, της παραχωρείται, άκουσον, το δικαίωμα της ιδιωτικής πολεοδόμησης και του ιδιωτικού χωρικού σχεδιασμού, για να έχει τα χέρια της εντελώς λιμένα και ασίδωτα και να γίνεται ο μεγαλύτερος επενδυτής φωτοβολταϊκών πάρκων χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή αυτή. Επιτρέπεται όμως την ίδια ώρα, ή μάλλον διευκολύνεται καλύτερα, αυτήν την ιδιωτική πλέον ανώνυμη εταιρεία της ΔΕΗ να γράφει στα παλιά παπούτσια των μετόχων της τις δικές της βαριές υποχρεώσεις για τις μετεγκαταστάσεις οικισμών, όπως η Μαυροπηγή, η Ανάργυρη, η Ποντοκόμη, η Ακρινή και άλλες. Μεθοδεύεται επίσης μέσα από διαδημοτικές επιχειρήσεις που προβλέπεται την κατακόρυφη αύξηση των τιμών της τηλεθέρμανσης που ήδη έχει ακριβήνει πάρα πολύ για το λαό της περιοχής. Όσο για τους εργαζόμενους των έργων αυτής της δίκαιης, τάχα μου, αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέει και το κείμενο του νομοσχεδίου, αυτά τα έργα λαμβάνουν το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων, μάλιστα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Επιδοτήσεις μέχρι και στο 70% των επενδύσεων, εκτεταμένη φοροασυλία, ευνοϊκοί όροι παράκαμψης περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, στο όνομα πάντα, όλα και όλα, στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτές οι επενδύσεις όμως φέρνουν κι άλλα δώρα, φαρμακερά, στην εργατική τάξη. Κάτι εργασιακές σχέσεις λάστιχο, κάτι μισθούς πείνας και φτώχειας, δεκάωρα αντί για οχτάωρο, ελευθερία απολύσεων, εργολαβικά σκλαβοπάζαρα, περιορισμό μέχρι σε εξαφανίσεως του δικαιώματος της απεργίας, εργοδοτική ασυδοσία, χώροι δουλειάς κάτεργα, χωρίς κανένα μέτρο υγιεινής και ασφάλειας. Αλλά τι κάθομαι και σας λέω τώρα, μήπως δεν τα ξέρετε όλα αυτά? Εσείς δεν είστε όλοι σας που τα ψηφίσατε κάποτε χώρια και κάποτε όλοι μαζί με τα μνημόνια και τώρα εφαρμόζονται? Κλείνοντας, η πρόταση του ΚΚΕ για όλα αυτά είναι η εξής. Η ενέργεια δεν θα είναι πλέον εμπόρευμα και ο ενεργειακός κεντρικός σχεδιασμός θα αξιοποιεί το σύνολο, ακούστε, το σύνολο των ενεργειακών πηγών με στόχο τη συνδυασμένη ικανοποίηση όλων των λαϊκών αναγκών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ανάπτυξη μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών. Αυτή δεν είναι πράσινη ενέργεια, γιατί δεν λέτε τίποτα για αυτούς. Αλλά και σύγχρονων λιγνητικών σταθμών με τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον. Χωροθέτηση επιτέλους αιωλικών πάρκων, ώστε να αποφεύγεται ο υπερκορεσμός σε ορισμένες περιοχές και υποβάθμιση περιβαλλοντική. Προσανατολισμός στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου προς οικιακή χρήση και όχι για ηλεκτροπαραγωγή, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας, ώστε να προβλέπονται οι μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες και να διαμορφώνεται το κατάλληλο ενεργειακό μείγμα. Για ποιο πράγμα όλα αυτά? Μα για να μπορεί κάθε λαϊκή οικογένεια να καλύπτει τις ανάγκες της σε ρεύμα, θέρμανση, κλιματισμό, να εξαλειφθεί η ενεργειακή φτώχεια. Σε 10 δευτερόλεπτα κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Να απαλλαγούν οι εργαζόμενοι από τον εφιάλτη της ανεργίας, των επικίνδυνων συνθηκών εργασίας και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων. Να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και να δοθεί όθηση στην ανάπτυξη της εγχώριας, κοινωνικοποιημένης όμως βιομηχανικής παραγωγής. Αυτοί είναι οι άξονες για τη μόνη ρεαλιστική φιλολαϊκή προοπτική για το αύριο της ενέργειας στη χώρα μας. Ευχαριστώ.